υγειά μας, ρε παιδιά. Το κοινοβούλιο απόψε δεν ξέρω αν πρόλαβα να σας πω, εκπροσωπείται από δύο κυρίες. Η μία κυρία εκτάκτως πρέπει να φύγει, διότι η μεν Εμιλία είναι ψύχρεμη και μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Είναι ολόκληρη γυναίκα, είναι 7 ετών. Και δεν, αλλά ο Γιώργος ο γεννηματάς, ο οποίος είναι μόλις 2 μηνών, παραπονείται. Πήρε τηλέφωνο και λέει: Μαμά, έλα πίσω και θα γίνει μεγάλη φασαρία. Ο Γιώργος γεννηματάς είναι ο μόλις δίμηνος γιος, ο οποίος έχει το όνομα ενός ανθρώπου που έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα. Ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, φίλου κτλ. Και συλλογικών προτιμήσεων. Πείτε μας. Δεν μπορούσα να μην έρθω έστω και για λίγο κοντά σας. Νομίζω ότι μου πάει γούρι. Είναι η τρίτη φορά. Και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και το 2-5. Χαιρόμαστε. Αλλά γελάω πολύ, καμαρώνω πάρα πολύ. Και για τους δύο. Θέλω να πω όμως κάτι, Σπύρο, πριν φύγω. Πριν από λίγο, έτσι όπως ακούγαμε όλο αυτό το θεϊκό πλάσμα, θυμηθήκαμε τις στιγμές που ζήσαμε το καλοκαίρι. Και είδαμε αυτή τη χρονιά που μας εγκαταλείπει τώρα, το τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Γράψαμε ιστορία εμείς οι Έλληνες και καμαρώσαμε και συγκινηθήκαμε και κλάψαμε. Και θέλω να ευχηθώ και αυτή τη χρονιά την καινούργια, το 2005, να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί μπορούμε. Να μην ξεχάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Γιατί ξεχνάμε. Δυστυχώς ξεχνάμε εύκολα. Ας το ευχηθούμε λοιπόν. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή νύχτα και αν φίλοι στον Γιώργο από όλους εμάς. Ευχαριστώ πολύ.